Έχετε αντιληφθεί φαινόμενα κλοπής στην πόλη μας? Πάρα πολλά. Εσείς έχετε πέσει θύμα κλοπής? Παθών, ναι, δύο φορές. Τι μέτρα ασφαλείας παίρνετε, κλειδώνετε πόρτα και παράθυρα? Κλειδώναμε τα πάντα, τώρα το έχουν κάνει φυλακή με κάγκελα. Όταν λέμε κάγκελα, η βεράντα μέχρι πάνω όλο κάγκελα. Πιστεύετε αυτό οφείλεται στην έλλειψη αστυνόμευση στην περιοχή? Στην έλλειψη των νόμων του κράτους, όχι της αστυνόμευσης, περισσότερο όσο των νόμων του κράτους για αυτούς που βολεύουν. Ο φωτισμός στην περιοχή σας είναι επαρκής? Αν και μένω σε λιμιά, επαρκής είναι. Πιστεύετε όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνεται η επικινδυνότητα στο θέμα των κλοπών? Αναγκαστικά με την οικονομική κατάσταση που έχουμε θα αυξάνεται και θα παίρνουμε εμείς ακόμα πιο πολλά μέτρα. Αν και πρώην συνταξιούχος του νόμου, παίρνω εγώ τα μέτρα μου τώρα και με άλλα μέσα. Δεν χρειάζεται να πω τι μέσα. Άλλοι θα παίρνουν κάποια καλύτερα από μένα. Αυξάνεται η επικινδυνότητα διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστή αστυνόμευση. Και δεν αφήνω αιχμές στους αστυνομικούς οι οποίοι επιτελούν άρεστα το καθήκον τους, αλλά είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλά καθήκοντα την πολιτεία. Πάρα πολλά. Φοβάστε γι' αυτό? Όχι, δεν φοβάμαι. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει κάποια μέθοδος, κάποιος τρόπος ώστε να εξελιχθούν. Και κυρίως νυχτερινές ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνονται τα περισσότερα. Αν και πρωί, αν πάω τώρα στην πλατεία του Βασίλη, τσιγκάνι είναι γεμάτη. Και έλεγχος από την αστυνομία πουθενά. Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει έλλειψη αστυνόμευση στην πόλη μας? Υπάρχει έλλειψη όχι αστυνόμευση, οργάνωση κυρίως. Και όταν τα παιδιά δεν έχουν να κινηθούν. Εσείς τι μέτρα ασφαλείας παίρνετε, κλειδώνετε πόρτες και παράθυρα? Εγώ στο σπίτι, επειδή έχω και μεγάλους ανθρώπους, είναι ηλικιωμένοι οι γονείς μου, υπάρχουν πόρτες ασφαλείας, είναι αγερμό, κλειδώνω, δεν ανοίγω εύκολα αν δεν ξέρω ποιος είναι, δεν σηκώνω να ύποπτα τηλέφωνο, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Ο φωτισμός στην περιοχή σας είναι επαρκής? Όχι. Στην Αγία Βαρβάρα όχι. Που πάει για το Πανεπιστήμιο δρόμο, έπρεπε να έχει περισσότερο φως. Έρχεται απευθυνθεί στους αρμόδιους? Ναι, δεν έχει γίνει κάτι. Ούτε πρόκειται να γίνει. Πιστεύετε όσο περνάνε τα χρόνια έχει αυξηθεί η επικινδυνότητα στην πόλη μας? Από παλιά ναι. Και τα κρούσματα κλοπών και με ναρκωτικά και πορνεία και τα πάντα. Πράγματα που ήταν λίγο δύσκολο να τα βρεις σε μια περιφερειακή πόλη, τα βλέπεις συχνά και εδώ. Έχετε αντιληφθεί φαινόμενα κλοπής στην πόλη μας? Πάρα πολλές φορές. Εσείς έχετε πέσει θύμα κλοπής? Παλιότερα, στην τσάντα μου, όχι στο σπίτι. Φοβάστε? Βέβαια, δεν φοβόμαστε. Κλειδώνουμε μέρα μεσημέρι, πρωί, όλο καθόμαστε κλειδωμένοι μέσα. Τι άλλα μέτρα ασφαλείας παίρνετε? Έχουμε βάλει συναγερμό. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε λεφτά ποτέ στο σπίτι. Δεν έχουμε γενικώς, αλλά δεν έχουμε στο σπίτι. Πιστεύετε υπάρχει έλλειψη αστυνόμευση στην περιοχή? Δεν έχω υπόψη μου, δεν ξέρω πόσο είναι πλήρες η αστυνόμευση στις γειτονιές και ξέρεις έξω. Δεν έχω παρατηρήσει. Όσο περνάνε τα χρόνια, πιστεύετε αυξάνεται η επικινδυνότητα? Έτσι βλέπω, κορίτσι μου, γιατί στην εποχή τη δική μας κοιμόμαστε με ανοιχτές τις πόρτες. Ξεκλείδωτα τα σπίτια. Τώρα κλειδώνετε πόρτες και παράθυρα. Και μέρα, όχι βράδυ μόνο. Ο φωτισμός στην περιοχή σας είναι επαρκής? Εκεί που μένουμε εμείς, γιατί μένουμε κέντρο, καλός είναι. Τώρα πιο έξω στις άλλες γειτονίες δεν ξέρω. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι σχετικό. Δεν γνωρίζω. Εσύ δεν έχετε πέσει θύμα κλοπής? Όχι, όχι, όχι. Τι μέτρα ασφαλείας παίρνετε? Κλείδωμα καλό στην πόρτα. Να μην γίνεται αντιληπτό σε κανέναν ότι απουσιάζουμε από το σπίτι. Να μην το λέμε σε κανέναν, ακόμα και σε οικείου και σε κοντινά πρόσωπα. Να μην αφήνουμε πολύτιμα αντικείμενα εκτεθειμένα σε χώρους προσβάσιμους εύκολα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε από μόνοι μας παρά από τις αρχές. Ο φωτισμός στην περιοχή σας είναι επαρκής? Είναι επαρκής γιατί τυχαίνει και μένω σε κεντρικό σημείο της Τρίπολης. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Τι μέτρα ασφαλείας παίρνετε εσείς? Στο σπίτι μου? Ναι. Τα πάντα. Κλείνετε πόρτες και παράθυρα? Έτσι προληπτικά. Όχι πόρτες και παράθυρα, ούτε πόρτες σχεδόν. Η αστυνόμευση είναι επαρκή στην περιοχή μας? Επειδή μένω έξω, δεν ξέρω. Σας έχει δημιουργηθεί φόβος τώρα με αυτά που ακούγεται ότι μπαίνουν και κλαίνουν? Όχι, εγώ προσωπικά είναι θέμα χαρακτήρας. Ούτε το αυτοκίνητό μου κλειδώνω. Δεν κλειδώνω το αυτοκίνητό μου και δεν έχω πάθει ζημιά. Τι να σας πω. Ο φωτισμός στην περιοχή σας είναι επαρκής? Όχι. Έχετε απευθυνθεί στους αρμόδιους? Έχουμε απευθυνθεί, ναι. Δυστυχώς όμως πολλά χρόνια δεν κάνουν κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπετε να αυξάνεται η επικινδυνότητα?
Οπωσδήποτε. Λόγω της φτώχειας αναγκάζονται ορισμένοι να κάνουν παρανομίες. Να πάρω παιδάκι μου, δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Μιλάτε πάντες και παράθυρα. Με σίδερα, όχι ναι. Δεν έχω αντιληφθεί, αλλά γίνεται κάθε τόσο γίνεται, δηλαδή περνάνε περιστασιακοί ξένοι, δηλαδή έρθει από Αθήνα, ξέρω, Ρουμάνοι και κλέβουν, χτυπάνε τώρα επιλεκτικά σε κάτι μέρες και φεύγουν πάλι. Έχετε σωλευηθεί, φοβάστε? Προσωπικά δεν φοβάμαι. Κλειδώνουμε κανονικά, στην πολυκατοικία μας υπάρχουν πάλι, πάντα υπάρχουν άνθρωπα κοιμημένα, γιατί είμαστε και κεντρικά εμείς, όσο να είναι. Δίνει μια σημασία, εδώ είμαστε συνέχεια, προσέχουμε. Η αστυνόμευση στην πόλη μας είναι επαρκής, πιστεύετε? Τώρα δεν υπάρχει ούτε αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα έχουν διαλυθεί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε αστυνομικός έξω, τίποτα δεν υπάρχει. Σπάνια δηλαδή, δεν υπάρχει. Ο φωτισμός εκεί που μένετε είναι επαρκής? Εκεί είναι επαρκής, αλλά είναι άλλες μεριές που δεν έχει επαρκή φωτισμό. Έχει αυξηθεί η επικινδυνότητα σε σχέση με άλλα χρόνια? Όσο πάμε και χειρότερα. Όσο πάμε και χειρότερα. Λοιπόν, και όλη η οικονομική κατάσταση. Τώρα, όσο πάμε από εδώ και πέρα, αυτά τα φαίνομαι θα έχουμε, κλοπές και ό,τι άλλο. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω να πω. Γιατί ο κόσμος τώρα έχει απογοητευτεί και θα κοιτάει τώρα, θα κλέβει ένα στον άλλο. Αυξημένα είναι τα κρούσματα κλοπών για την πόλη της Τρίπολης αλλά και για τα χωριά του Δήμου μας το τελευταίο διάστημα. Θορυβημένοι, οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, επισημένοντας πως λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε, η επικινδυνότητα όλο και αυξάνεται. Η πόλη μας είναι μια μικρή κοινωνία, αλλά ναι, κάτι έχω αντιληφθεί. Εσείς προσωπικά έχετε πέσει θύμα κλοπής? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά η γειτόνισσά μου που είμαστε δίπλα-δίπλα έχει πέσει, ναι, στο παρελθόν. Φοβάστε? Γενικά παίρνουμε κάποιες προφυλάξεις, έχουμε συναγερμό. Κλειδώνετε πόρτες και παράθυρα? Σίγουρα, ναι, δεν γίνεται στις εποχές μας να μπει ξεκλείδωτα. Εγώ μένω στην περιοχή Μπασιάκου, προς το τρίτο γυμνάσιο. Γενικά, επειδή είναι και η περιοχή που έχει το σχολείο, έχει κάποια φώτα, ναι. Πιστεύετε με το πέρασμα των χρόνων έχει αυξηθεί η επικινδυνότητα? Σίγουρα, λόγω οικονομικής κρίσης, σίγουρα οι άνθρωποι γίνονται πιο επιθετικοί και σίγουρα ψάχνουν, έχουν οικονομικά ζητήματα όλοι και ναι, έχει γίνει πιο επικίνδυνο. Μόνο. Εσείς προσωπικά έχετε πέσει θύμα? Ναι. Πρόσφατα? Όχι, πρόσφατα, προ λίγα χρόνια θα μου χτυπήσανε την πόρτα. Λέω, ήταν 10 το βράδυ. Λέω, ποιος είναι? Λέει, ανοίχτε. Λέω, τι θέλετε? Ανοίχτε να σας πω κάτι. Οπότε λέω, καλώ την αστυνομία αμέσως. Και ήταν δύο κουκουλουχώροι. Ο ένας κρατούσε το ασανσέρ και ο άλλος ήταν έτοιμο να μην την καθόταν στη γωνία έτσι να μην τον βλέπω. Βάλει τη μάσκα, μόλις λέω την αστυνομία και φύγανε. Καλά, από την τσάντα, ναι, με έχουν κλέψει. Λέω, φοβάστε? Να μην φοβάμαι. Τι μέτρα ασφαλείας παίρνετε, κλειδώνετε πόρτες και παράθυρα? Ναι, ναι, τα πάντα, όλα. Τι άλλα μέτρα παίρνετε? Τι άλλα μέτρα να πάρω, πού να κλειδώσω το σπίτι μου, δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Συναγερμό? Συναγερμό, ναι. Πιστεύετε υπάρχει έλλειψη αστυνόμευση στην περιοχή μας? Τι να κάνει και η αστυνομία, πού να πρωτοπάει? Ο φωτισμός εκεί που μένετε είναι επαρκής? Είναι μεγάλος δρόμος, ναι, 28ης.